Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναδείξει όχι μόνο τη σημασία σε γλωσσολογικό και πολιτισμικό επίπεδο της διατήρησης των διαλέκτων, αλλά να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ώστε διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας που παραμένουν ζωντανές στην επικράτεια να κερδίσουν χρόνο ζωής. Είναι αυτή που πραγματοποιείται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2013, μια προσπάθεια της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίνας Τζακώστα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς να δοθεί ενδιαφέρον για την κρητική διάλεκτο συνάντησε την υποτροφία από το Ίδρυμα Λάτσι και η ερευνητική της ομάδα επιχείρησε να δημιουργήσει το Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας. Μετά από χρόνια έρευνας δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και το Παιδαγωγικό Τμήμα αποδέχθηκε την πρόταση της κυρίας Τζακώστα για την ένταξη ενός μαθήματος με τίτλο «Οι νεοελληνικές διάλεκτοι στην εκπαίδευση, η περίπτωση της κριτικής στον οδηγό σπουδών του τμήματος». Η κυρία Τζακώστα βρέθηκε στα Γιάννενα στο πλαίσιο διάλεξης που πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας και μίλησε στο Ιωάννινα TV για την προσπάθεια αυτή και κυρίως για τη σημασία της. Καθώς βγαίναμε στις διαλεκτόφωνες περιοχές και συλλέγαμε διαλεκτικά δεδομένα, κάναμε δηλαδή τις συνεντεύξεις, διαπιστώναμε ότι παρά το γεγονός ότι οι διάλεκτοι είναι ακόμα αρκετά ζωντανές στους χώρους όπου μιλούνται, αρχίζουν σιγά σιγά και να πεθαίνουν, να φθήνουν. Και πώς πεθαίνουν οι διάλεκτοι ή ολόκληρες γλώσσες πώς πεθαίνουν όταν σιγά σιγά δεν μιλούνται, δεν έχουν φυσικούς ομιλητές. Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε έρευνες, προσπαθώντας να διερευνήσουμε, να εξετάσουμε τις στάσεις και των ομιλητών και εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τις διαλέκτους, το πώς νιώθουν για τη χρήση τους, αν την βρίσκουν απαραίτητη, τι σημαίνει μια διάλεκτος. Και τα απορίσματα των ερευνών ήταν αρκετά αντιφατικά, με την έννοια ότι παρόλο που όλοι θεωρούσαν ότι οι διάλεκτοι είναι σημαντικές για τη διάσωση της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού, όλοι, σχεδόν όλοι, οι περισσότεροι, θεωρούν ότι είναι φτωχότερες σε σχέση με την ελληνική, ότι είναι υποδέστερες, ότι είναι κατώτεροι γλωσσικοί κώδικες. Άρα, όταν χρησιμοποιούμε κάτι υποδέστερο και κατώτερο από τον πρότυπο κώδικα, αυτός δεν μας βοηθάει, αυτός ο κώδικας δεν μας βοηθάει στην κοινωνική μας ανέλξη, δεν μας βοηθάει στην αναζήτηση εργασίας. Αρχίσαμε να κάνουμε μια κίνηση, ας το πούμε έτσι, καταρχάς, προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε τη συνειδητοποίηση αυτής της αξίας των διαλέκτων και να καλλιεργήσουμε αυτό που λέμε τη διαλεκτική ταυτότητα των φυσικών ομιλητών, δηλαδή το να νιώθουν περήφανοι για τη γλώσσα τους, για το ότι δεν είναι κατώτερες από την νέα ελληνική και για όλα αυτά που φέρει μια διάλεκτος, τα πολιτισμικά στοιχεία, τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια. Πόσο εύκολο είναι να αποτυπωθεί, δεν υπάρχει γραμματική, έτσι, πόσο εύκολο είναι να γίνει μάθημα στο πανεπιστήμιο κάτι που δεν έχει γραμματική? Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας, γιατί αυτό συνιστά, το ερώτημα για πολλούς συνιστά και ένα είδος κριτικής στο πώς θα κάνουμε πραγματικά το μάθημα. Το ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη γραμματική, δηλαδή ένα βιβλίο γραμματικής, αυτό δεν σημαίνει ότι η γλώσσα δεν έχει γραμματική, η διάλεκτος, έτσι. Έχει τους κανόνες της, έχει όλο το δομικό της σύστημα. Πώς λοιπόν θα διδάξουμε το μάθημα? Χρησιμοποιώντας και γραπτά κείμενα, ξεκινώντας ήδη από τα πολύ κλασικά κείμενα της κριτικής αναγέννησης, τον Κατζούρμπο, έτσι την Εροφύλη, όλα αυτά, και ερχόμενοι σιγά σιγά προς το τώρα, βλέποντας ομοιότητες και διαφορές, πώς άλλαξε η γλώσσα του τότε σήμερα. Φυσικά ο γραπτός λόγος είναι μια αποτύπωση του προφορικού και πιο παροχημένη, δηλαδή πιο συντηρητική, δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσο ο προφορικός. Θα μπορούσε, πιστεύετε, κάποια στιγμή να μεταφερθεί σε εισαγωγικά αυτή η προσπάθεια που κάνετε για την κριτική διάλεκτο και σε άλλες περιοχές? Αποτελεί έναν στόχο ή ανάβετε μία σπίθα και όποιος μπορεί να κρατήσει τη λαμπάδα? Είναι και σπίθα και στόχος. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους να κάνουν κάτι ανάλογο σε άλλα πανεπιστήμια. Βέβαια, ξέρετε, σε όλα τα τμήματα τα φιλολογικά διδάσκονται μαθήματα μορφοφωνολογίας ή γενικώς των διαλέκτων και της δομής τους, αλλά είναι κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν έχει μπει αυτή η πρακτική όψη του πώς θα τις διδάσκουμε κιόλας.